πριν από λίγες ημέρες συζητούσαμε στο πλαίσιο των ευρωεκλογών στο πόσο χρήσιμη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρηματοδότηση κρατών αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σήμερα συζητάμε ακριβώς αυτό το πράγμα, το πόσο χρήσιμο είναι στην χρηματοδότηση έργων η χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και πώς μπορούμε να απορροφούμε όσο περισσότερα δυνατόν χρήματα ώστε να προωθούνται έργα τα οποία είναι χρήσιμα για την πόλη μας. Στα Χανιά έχουμε την τύχη και έχουμε έναν πολύ δραστήριο δήμαρχο, έχουμε ένα δραστήριο αντιπεριφερειάρχη όπου στέκονται στα προγράμματα τα οποία είναι ανοιχτά. Σήμερα λοιπόν συζητάμε το πόσο επιδιώκουμε να αλλάξει η πόλη των Χανίων σε σχέση με έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ούτως ή άλλως το νέο ΕΣΠΑ 21-27 έχουμε πολλές φορές συζητήσει ότι έχει μια αυξημένη χρηματοδότηση. Ευκαιρία λοιπόν είναι να απορροφήσουμε όσο δυνατόν περισσότερα γίνεται, να προωθήσουμε όσο δυνατόν περισσότερα έργα. Αυτή η συζήτηση θα γίνει σήμερα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και νομίζω ότι ούτως ή άλλως, ξαναλέω, με την δουλειά που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, είμαι πολύ αισιόδοξος ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε τα Χανιά να είναι πολύ καλύτερα, να είναι διαφορετικά. Βρισκόμαστε και σε ένα χώρο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, το οποίο έχει προσδώσει ένα έτσι μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τα τελευταία χρόνια και στα Χανιά μας. Άρα εκτιμώ ότι από τη δουλειά που έχει γίνει προσδοκούμε πολλά.